Υποψήφοι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, κυρία Σάπικα, είναι αναγνωρίσιμοι. Είναι αναγνωρίσιμοι στους αγώνες, στους καθημερινούς αγώνες, στις απεργίες που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα ενάντια στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη και στη συγκάλυψή του για τους μισθούς, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι αναγνωρίσιμοι στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στις φοιτητικές κινητοποιήσεις ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι με αυτό το κριτήριο πρέπει να επιλέξει ο λαός και ποιους υποψήφους ευρωβουλευτές και ποιο κόμμα φυσικά και ποια πολιτική θα στηρίξει το επόμενο διάστημα και όχι με κριτήριο lifestyle, γιατί και αυτές οι εκλογές είναι για τις ζωές μας και έχουν μεγάλη σημασία. Πολύ σημαντικό και αυτό που λέτε. Όσον αφορά το διακύβημα των εκλογών για το Κομμουνιστικό Κόμμα και για το λαό, θεωρούμε, είναι αν αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας αλλά και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν τα άλλα κόμματα. Και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν και έχουν στηρίξει αυτή την πολιτική και ως κυβερνήσεις και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και ενισχύθηκε και εκλογικά, αν θέλετε, με την ενίσχυση του ΚΚΕ και στις προηγούμενες εκλογές του 2023, αν θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και εκλογικά, που αυτό σημαίνει ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ή θα δώσουμε συγχωροχάρτη σε αυτή την πολιτική που έχει οδηγήσει σε αυτή την ασφυξία τον ελληνικό λαό όσον αφορά την ακρίβεια, τους καθυλωμένους μισθούς, όσον αφορά. Καθυλωμένοι δεν είναι τώρα όμως οι μισθοί. Καθυλωμένοι είναι, ξέρετε κυρία Σάπικα, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι στα ίδια επίπεδα που ήταν το 2009. Με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευτεί. Με τη φορολογία να είναι πολύ μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το φορολογικό νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που ασφικτιά τους αυτοαποσχολούμενους τον Δεκέμβριο και τους πιέζει και τους οδηγεί σε πολλούς σε κλείσιμο. Είναι καθυλωμένοι μισθοί και όποιοι ονομαστικές αυξήσεις γίνονται στον κατώτερο μισθό έχουν πνιγεί από τον πληθωρισμό και από την ακρίβεια. Άρα το διακύβευμα είναι αυτό και λύση δεν μπορεί να δοθεί από κόμματα τα οποία έχουν στηρίξει αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, στο Ευρωκοινοβούλιο οι μάσκες πέφτουν πολύ, πολύ πιο αποφασιστικά με αυτά τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει το 93% ακριβώς το ίδιο με αυτά που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα το 75% τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτά είναι οδηγίες και κανονισμοί. Δεν είναι ουδέτερα πράγματα. Είναι οδηγίες και κανονισμοί που έρχονται και ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία, από την ελληνική Βουλή, ψηφίζονται και στο ελληνικό κοινοβούλιο και έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση στις ζωές μας και για την ακρίβεια και για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ήταν πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στήριξαν αυτά τα κόμματα και η συμμετοχή μας σε πολέμους κλπ. Κυρία Σάπικα, η ακρίβεια ούτε ελληνικό φαινόμενο είναι, ούτε εισαγόμενο όπως ισχυρίζονται κάποιοι. Η ακρίβεια είναι σύμφυτη σε αυτή τη φάση με την πορεία του καπιταλιστικού συστήματος και έχει συγκεκριμένες αιτίες. Είναι φυσικά όπως τη βιώνει ο ελληνικός λαός και είναι όπως είπαμε η καθήλωση των μισθών, η υπερφορολόγηση και έχει συγκεκριμένες αιτίες όπως για παράδειγμα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη που αποδείχθηκε μαύρη για τους λαούς με την αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος, της ενέργειας, τα βασικά είδη τροφίμων που είπατε και στα οποία συμφώνησαν και συμφωνούν σε αυτή την πολιτική όλα τα κόμματα που είναι στο τραπέζι και την ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως και η Νέα Αριστερά και η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου. Έχει αιτία τη συμμετοχή μας στον πόλεμο στην Ουκρανία που διεξάγεται, έχει αιτία τα τεράστια δισεκατομμύρια που δίνει και η χώρα μας και τα 78 δισεκατομμύρια που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσαν να διοχετευτούν αλλού για να διεξάγεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Και έχει και άλλες αιτίες, είναι πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Ναι. Ωστόσο, εμείς λέμε ότι υπάρχει διέξοδος και η διέξοδος για τους εργαζόμενους, για τους πολλούς, γιατί σε αυτήν την κατάσταση κάποιοι κερδίζουν. Ξέρετε, υπάρχουν, είναι γνωστό ότι υπάρχουν και στη χώρα μας, θα πω ένα παράδειγμα μόνο πολύ γρήγορα, 25 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην κεντρική Μακεδονία, στην περιοχή μας, στον κλάδο των τροφίμων, του γάλακτος και των ποτών, έχουν κέρδη 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο μία χρονιά το 2022, την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι τους δεν έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας από το 2011 και είναι καθυλωμένοι μισθοί τους. Η λύση λοιπόν για τους πολλούς, για τους εργαζόμενους, μάλιστα, είναι στην πολιτική πρόταση διεξόδου του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε μια κοινωνία στην οποία το εισόδημα, η στέγαση, η δουλειά, ναι, και ολοκληρώνω σε 30 δευτερόλεπτα, θα είναι δικαίωμα, θα είναι σταθερά πραγματικά. Και θα δίνουν το δικαίωμα σε δωρεάν παροχές στην εκπαίδευση, στην υγεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Σε αυτή την πορεία πρέπει ο λαός,
αγωνιστικά να διεκδικήσει και αυξήσεις μισθών και συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και στο ρεύμα και στην ενέργεια, να διεκδικήσει μαζί με το ΚΚΕ στους αγώνες που βρεθήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μπροστά σε αυτήν την προοπτική.